Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είμαι εδώ, επέστρεψα. Oscars μπιτζής και πάμε γερά. Ε, μου κόπηκε πριν η σύνδεση και πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε καλό internet στην Ολλανδία. Τι φάση, τι παίζει. Λοιπόν, όπω υποσχέθηκα, είμαι εδώ το Σάββατο. Φτιάχνω ακόμα καμερούλα έτσι. Βλέπετε, έχω εδώ μια γραμμούλα λίγο που με χαλάει και θέλω να τη φτιάξω. Πώ είστε, τι μου κάνετε. Είμαι εδώ για τα Oscars, θα ήθελα πάρα πολύ να πενευτώ τα αυτά που σας έδωσα για τα Oscars, αλλά τελικά σε κάποια πέσα πολύ έξω από δεν θα πενευτώ. λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ωραία, είχε ενδιαφέρον. Ε, όσοι δεν ασχοληθήκατε θα μάθετε από εδώ. Χαίρομαι που έγινε ανατροπή τελικά για την καλύτερη ταινία. Νομίζω ότι άξιζε να το πάρει η συγκεκριμένη ταινία. Θα δούμε παρακάτω. Ε, Εντάξει, εκεί που, τουλάχιστον, εκεί που ήμουνα πολύ σίγουρος, σχεδόν σε όλα έπεσα κοντά. Λοιπόν, έχουμε... Ε, πλέον μπορεί να έχουμε συννεφιά, αλλά ο έχει ανέβει πολύ. Έχουμε 12 βαθμούς, μπράβο μας. Έχει ανέβει πολύ η θερμοκρασία, μπορείς να βγεις έξω σαν άνθρωπος επιτέλους. <laughs> σαν άνθρωπος, τέλος πάντων. <laughs> όχι σαν άνθρωπος, ας πούμε. Μάλλον, όχι σαν άνθρωπος απαγορεύεται γιατί θα λιώσεις. Καλώ ήρθατε, καλό Σαββατοκύριακο, Τελεβέζε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα ανέβει μετά στο, στο Television. Έχω φραπέδια, άργησα λίγο σήμερα, είναι η αλήθεια. Να με συμπαθάτε. Χθε ήμουνα για πυρόνια, γενέθλια. Ε, Σα ευχαριστώ για τι ευχέ, όσοι βλέπετε εδώ. Του υπόλοιπου τώρα θα μπω μόλι τελειώσει το live να γράψω κανένα ευχαριστώ. Μην με πείτε και γαϊδούρι. <laughs> Τα παιδιά είναι πολύ συμπαθητικά ζώα, μπορώ να Συμπαθέστατα, λοιπόν, ξεκινάμε. Γιατί θα αρχίσω πάλι το ατελείωτο το λογύριδι. Λογύριδι, πού, τέλο πάντων. Ξεκινάμε. Είχαμε Όσκαρ δεύτερου ανδρικού. Εκεί έπεσα τελείω έξω. Έβαλα, <σ rico> έβαλα πέσει, έβαλα πατσίνο, έβαλα Χόπκιν. Ε, και το, το, το πράγμα του έβαλα όλοι. Δηλαδή, του είχα φτωχθεί πιο πολύ. Και είπα ότι δεν θα το πάρει ο Μπραντ Πίτ. Και το πήρε ο Μπραντ Πίτ στο Once Upon a Time in Hollywood. Νομίζω το πήρε καθαρά λόγω θέματο ότι δεν είχε ξαναπάρει Όσκαρ. Δεν, το... δεν θυμόμουν αυτό, ρε παιδιά. Μου κάνει πολύ μεγάλο. Δεν έχει πάρει ο Μπραντ Πιτ Oscar μέχρι στιγμή, ξέρω εγώ. Έχει παίξει... έχει παίξει, Fight Club, έχει παίξει 12 πίθηκου. Και δεν πήρε Oscar ξέρω εγώ. Έχει παίξει τον Benjamin Barton. Δεν πήρε γι' αυτά Oscar, και πήρε να πούμε τώρα. Βασικά δεν ξέρω αν ήταν καν προτινόμενο τότε με αυτέ τι ταινίε. Δηλαδή με το... το Fight Club δεν νομίζω να είχε καμιά. Ε, κανένα nomination. Ε, θα είχε ίσω μόνο στα special effects. Και το πήρε λοιπόν ο Μπραντ Πιτ, το μοναδικό που δεν περίμενα. Γενικά με τον Ταραντίνο, ο Ταραντίνο δεν τον, ε, δεν τον έχει συμπεριφερθεί και πολύ καλά. Η Ακαδημία, Academy, το Oscar Academy. Αλλά η αλήθεια είναι, όπω όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, γενικά τα Oscars είναι μια φάση που προσπαθούν να δίνουν βραβεία σε ταινίε που ε, ξέρουν ότι δεν θα τα πάνε καλά ας πούμε, στα άλλα φεστιβάλ γιατί τα καλά, δηλαδή προσπαθούν να κρατάνε μια ισορροπία στις πιο mainstream ταινίες να το πούμε έτσι πιο απλά αλλά φέτος δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώ γιατί πολλές καλές ταινίες και πολλές έτσι με νοήματα, πολύ νόημα να έχουμε Λοιπόν πάμε, animated feature film όπως το είχα πολύ σωστά προβλέψει έχουμε το Story 4 ε, ήταν αναμενόμενο να κάνω εδώ μια παρένθεση που με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Η Disney δεν πήρε ούτε ένα βραβείο. Πολύ μου έκανε πολύ εντύπωση. Το πήρε η Pixar βέβαια. Ε, διάβασα κάποια σχόλια, δεν έχω δει τι άλλε ταινίε που ήταν. Ήταν το Klaus, το Missing Link, το I Lost My Body, το How to Train Your Dragon, The Hidden World. Ήταν όλα αυτά. Το... Τα οποία διάβασα τη σχόλια του το Story 4 δεν το άκησε. Εγώ να πω την αλήθεια, παιδιά, δεν ξέρω. Η Pixar ανεβάζει τον πύχη συνέχεια. Δηλαδή, και μέτρια ταινία να βγάλει είναι κοντά στο αριστούργημα. Φανταστείτε τώρα αυτέ τα νέμο και αυτά τα πολύ γαμάωμα τα... Που... που... πόσο ψηλά ας πούμε είναι. Λοιπόν, animated short film είναι το Her Love. Δεν είχα ιδέα σε αυτήν την κατηγορία να σου πω αλήθεια, δεν είχα ασχοληθεί. Καλύτερο σενάριο, νομίζω πρέπει να είχα πει το Knives Out γιατί έπρεπε να πάρει και το Knives Out. Καλό σενάριο, ωραίο πρωτότυπο σενάριάκι. Και περίμενα να θα το δώσω στο Ράιν Τζόνσον γιατί κάνει καλή δουλειά. Είναι αλήθεια. Έχει δηλαδή μια άποψη σαν καλλιτέχνη. Τελικά όμω το πήραν τα παράστα. Το οποίο το, για μένα τα αξίζανε, δεν το συζητώ. Γενικά το είπα. Τα παράστα μπορεί να, ήταν, να, είναι μια ταινία ε, η οποία μέχρι τη μέση είναι απόλυτα ρεαλιστική. δεν ξέρει που θα το πάει, α πούμε. Δεν βλέπει που θα το πάει. Αλλά λίγο από τη μέση και μετά λίγο, γίνεται έτσι μια ανατροπή στην ταινία που με έβγαλε πολύ εκτό κλίματο. Αλλά είναι τόσο ωραία σκηνοθετημένη που ειλικρινά κολλά, ρε παιδί μου. Είναι. Μπράβο. Όχι, το άγγιζε είναι αλήθεια. Μετά έχουμε για διασκευασμένο σενάριο έχουμε το. Το Jojo Rabbit. Εγώ νομίζω το λέω yo -Yo Rabbit. Μου αρέσει πιο πολύ. Ακούγεται πιο ωραίο. Άτιμα Ολλανδικά με έχει περάσει με αυτό το J. Yo. Yo, yo. Σου πήρα πέντε ευρώ. Οκ. Okay. Τα ταινία δεν την έχω δει. Έχω διαβάσει καλέ κριτικέ είναι αλήθεια. Λοιπόν, live action short film, έχουμε το The Neighbors Window. Okay. Ούτε εδώ ήταν μια κατηγορία που ήξερα και πολλά. Εντάξει. Ε, ρε, τη... ο κουτσογιανόπουλο του... των φτωχών είμαι να πούμε. Έχουμε Best Production Design, το Once Upon a Time in Hollywood. Γενικά είχα αυτό στο μυαλό μου ότι ο Ταραντίνο δεν θα πάρει πολλά βραβεία, αλλά πήρε, πήρε κάποια κι αυτός. Εδώ να πω δεν θυμάμαι, νομίζω θα είχα πει το 1917 στο προηγούμενο βίντεο. Ε, φαντάζομαι, οκ, okay το άξισε να το πάρει ο... το Man's Up Hollywood εδώ, εδώ, πέρα. Στα κοστούμια έχουμε το Little Women, το οποίο είναι εποχής. Οκ, okay, και αυτό νομίζω ήταν επιλογή. Εδώ αυτό που το πέτυχα, παρόλο που δεν είχα ιδέα, έπρεπε να το παίξω, ήταν το... στο documentary, στο ντοκιμαντέρ, το οποίο το πήρε το American Factor. Και τι είχα πει, ότι το... επειδή έχει τον... <laughs> την ονομασία American μέσα, μπορεί να το πάρει μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Έπεσα μέσα, παιδιά, την επόμενη φορά δεν θα φάτε κουβάτα αν μ' ακούτε. Αν <laughs> τα ποντάρετε όλα αυτά. Το documentary short feature είναι το learning to skateboard in a warzone. If you are a girl, μη ε, χρηστό, πάμε παρακάτω. <laughs> Α, έχουμε ο δε Σκάρα δεύτερο γυναικείο, το οποίο είναι η Lara Dern με το Marriage Story. Ήταν αυτό που έλεγα. Έχει. Όχι, γενικά νομίζω πήρε ένα ρόλο που τον έφερε πολύ στα μέτρα. Έτσι, γιατί η συγκεκριμένη ηθοποιός την έχουμε δει και σε άλλα πράγματα που ήταν λίγο πιο. Ας πούμε, δηλαδή. Είναι μια καλή ηθοποίηση. Το έχει αποδείξει νομίζω. Αλλά εδώ ήταν δεδομένο για μένα ότι θα το πάρει. Γιατί η σκηνή που έχει μέσα που έτσι προσπαθεί ε, να απομυθοποιήσει όλο αυτό το. Να που βάζει τις βάσεις για σεξιστικά μηνύματα, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, το πώς ε, οι γυναίκες έχουν αδικηθεί κατά την περίοδο της ιστορίας, νομίζω είναι... Για, και γι' αυτό μου άρεσε η ταινία το Μάρια της ιστορίας αρκετά. Είναι μια ταινία που έχει, που έχει παίρνει ένα απλό καθημερινό θέμα, αλλά το δίνει με μια τέτοια ροή. Εντάξει, καλά, το Adam Driver δίνει ερμηνεία, είναι αλήθεια. Δηλαδή σε κρατάει απόλυτα, ας πούμε. Και σου δείχνει και μου αρέσει πως ο σκηνοθέτης δεν παίρνει θέση. Και όταν το κάνει το παίρνει με πολύ διακριτικό τρόπο. Διακριτικό βέβαια που τον καταλαβαίνεις άμεσα. Και νομίζω είναι, η μοναδ... είναι ίσως η μοναδική σκηνή στην ταινία που παίρνει θέση και λέει ρε παιδί μου αυτό που θέλει να πει. που Ξέρεις έκανα αυτή την ταινία για να πω και αυτό το πράγμα ας πούμε και θα το πω και νομίζω δίκαια. Το sound editing πήγε στο Ford vs Ferrari, οκ, okay, πήρε κάτι δηλαδή και το Ford vs Ferrari. Το sound mixing πήρε το 1917. Το best cinematography το πήρε το 1917. Ε... Δεν το πήρε το Lighthouse που το ήθελα, ήταν μόνο σε μια κατηγορία. Εντάξει, έπρεπε να πάρει, το 1917 έχασε σε άλλες κατηγορίες, το πήρε ρε παιδί μου στο στο καλύτερη κινηματογράφηση. Film editing, έχουμε πάλι το Ford vs Ferrari. Πλάκα, πλάκα, πρέπει να τη δω την γιατί νομίζω πρέπει να μετράχω διαβάσει πολύ καλές κριτικές. Το film editing το πήρε... Α, το είπαμε μόλις. <laughs> μπράβο, βέβαια, μπράβο, ούτε να διαβάζεις δεν μπορείς. Visual effects, 1917. Εδώ, εδώ, πραγματικά νομίζω έγινε τρελή στροφή στην Ακαδημία το γεγονό ότι δεν βραβεύσανε ούτε μία ταινία τη Disney. Δηλαδή τα visual effects πάντα ήταν ρε παιδί μου πήγαινε σαν στα τα τελευταία χρόνια. Ε, κάνα Star Wars, κάνα τέτοιο. Μιλάμε τίποτα. 1917 πάρτο στη μάπα. Μπα, μπα. <laughs> <laughs> Εντάξει, άντε για Disney, χαιρέτα μα. Α πούμε τον πλάτανο. Εντάξει, είπαμε το πήρε μόνο το, το 4 αλλά και εκεί είναι Pixar, δεν είναι Disney. Τι έγινε, τι έγινε, δεν, προμοτάρει, δεν, δίνει, δεν κάνει κανένα προμόσο η Disney πλέον. Make-up και hairstyling styling το bombshell Το οποίο είναι αλήθεια Δεν το είχα Μετά είδα κάποια πράγματα και το πήρα Και είδα ότι επειδή βασίστηκε σε αληθινή ιστορία Τις ε, ηθοποιούς Τις φέρανε πάρα πολύ κοντά στις ε, αληθινές Ας πούμε γυναίκε που είχαν μπλεχτεί σε αυτό το Αν θυμάμαι για ένα σκάδαλο δημοσιογραφίας Κάποια πράγματα που γινόντουσαν τότε Και ε, τις κάνανε ίδιες ρε μου Με το τέτοιο, okay. Και ούτως ή τα άλλα που βλέπω ε, είχα πει το Maleficent, περίμενα δηλαδή ότι επειδή είναι έτσι λίγο πιο παραμυθινό και αυτά ήταν δύσκολο, αλλά μάλλον... Μπράβο, μπράβο. το πήγε η Ακαδημία πολύ επαγγελματικά φέτος, μπράβο της, μπράβο της. Εντάξει, International Film το περιμένα μόνο, το πήρε τα, το Parasite, δεδομένο, <laughs> <laughs> το είχαμε... Μουσική και εδώ το είχα προβλέψει. Ελπίζω να το παίξατε να μην πήγατε κουβά. Τζόκερ εννοείται. Νομίζω είχα πει ότι θα παίξει μεταξύ Τζόκερ και Τζον Βίλιαμ. Αλλά είχα πει ότι ο Τζον Βίλιαμ ήταν λίγο αδύναμο στο τελευταίο του Star Wars. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα για τα κλασικά θέματα που είχε μέσα η ταινία, αλλά σε κάποια σημεία ήταν... Δηλαδή, ξέφυγε. Και μενα μου γαζή την αίσθηση ότι ε, δεν ήταν απόλυτα Star Wars η μουσική που έγραψε. Τώρα... Ο Θεός και η ψυχή του, αν καταλαβαίνετε τι λέτε... Όσοι τελε... είστε φαρ, νομίζω με πιάσετε μα ειδά την ταινία. Αλλά, Τζόκερ, νομίζω η ταινία... Νομίζω ότι χτίστηκε πάρα πολύ καλά το μουσικό. Δηλαδή, ήταν... Ήταν είχε αυτό το χτίσιμο της μουσική. Δηλαδή η μουσική ήταν με αναπόσπα... είναι αναπόσπαστο κομμάτι της έννοια και μάλιστα να πω την αλήθεια τώρα στο Άμστερνταμ θα γίνει και στην αυλή πάνω σε αυτό με ζωντανή ορχήστρα. Γαματό. Ωραίο, με έψησε αυτό, αλλά είναι 70 ευρώ το ειστήριο. Δεν είναι πολλά, αλλά... Για να ξαναπάς να δεις τον Τζόκερ, ξέρω εγώ, με ζωντανή ορχήστρα. Εντάξει, ωραία εμπειρία θα είναι, αλλά... Το σκέφτομαι ακόμα, τέλος πάντων θα δείξει. Αλλά όντω νομίζω ότι η μουσική στο Τζόκερ έπαιξε πολύ ρόλο και νομίζω ότι ολοκλήρωσε την όλη εμπειρία της ταινία. Ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή η συγκεκριμένη. Ε, αχ, τι ε, κοντραπάσο κοντραμπάσο. Αν θυμάμαι αυτή και το... Ε, ε, μην σας πάω Κοντραμπάσο. Όχι, βιολοτσέλο. Τι πέσει ρε γάμο του. Κόλλησα τώρα. Είναι η ίδια που έκανα και το Τσερνόμπιλ. Έγραψε το... Η μουσική για τον Τζενόμπιλ που νομίζω ήταν πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστική συνθέτρια γιατί γράφει πάνω σε ένα όργανο ας πούμε και το κάνει έτσι πολύ... Άμα, άμα πρέπει να γράψει κομμωδία μπορώ τι θα κάνει. Εντάξει ρε παιδί. Ε, music είμαστε στα γνωστά, το πήρε τελικά το Rocketman, ήμουνα μεταξύ το Story 4, ίσως και Frozen, το πήρε τελικά το Rocketman. I'm gonna love me again, και πάμε. Ε, σκηνοθέτη Parasite το σήκωσε. Εδώ είναι αλήθεια. Περίμενα ότι θα μοιραστεί μεταξύ ταινία και σκηνοθέτη. Αλλά τελικά το πήρε το Parasite. Γενικά τα πήρε και τα σήκωσε. Πήρε τα πολύ σημαντικά βραβεία το Parasite. Είναι αλήθεια. Μπράβο. Μπράβο του. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στην Ακαδημία που το έπαιξε, το έπαιξε πάρα πολύ. Φέτο πραγματικά νομίζω ότι δηλαδή είναι Όσκαρ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν άκησε κάποιο να πάρει, α πούμε. Το πήγανε πάρα πολύ. Μπράβο τους, μπράβο τους. Ε, καλά. Μετά περνάμε στους ηθοποιούς. Η Ρενέ Ζερ Βέγκερ το πήρε με τον Τζούντι. Ήταν ψηλοαραμενόμενο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είδα την ταινία, αλλά είναι... η Ρενέ Βέγκερ νομίζω ότι το άξιζε να το πάρει αυτό. Δεν ξέρω αν έχει πάρει Oscar, αλλά είναι γενικά μια ηθοποιός που προς τα εκεί πήγαινε. Δηλαδή πήγανε στα πολύ safe bet best actor, εντάξει, το, αυτό νομίζω ήταν το πιο, το πιο δεδομένο, ρε παιδί μου. Και Ιωακίν Φίνιξ, ας πούμε, για τον Τζόκερ. Καλά ερμηνεία, εντάξει, το συστώ, το πήρε και το σήκωσε άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, έχουν βγει πόσα άτομα προσπαθούν να μιμηθούν στο YouTube το παίξιμο του Ιωακίν, α πούμε, στο Τζόκερ. Και είμαι σε... εντάξει, παιδιά, για ε, γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλο το οποίο ο άνθρωπο. Ήταν δύσκολο. Μείνανε κάποιοι στο, λόγο του που έκανε και στα Όσκαρ. Ήταν ωραίο. Είναι ωραίο και κάποιοι άνθρωποι, σαν ειδικά καλλιτέχνε, να βγαίνουν και να λένε το προφανέ. Γιατί χρειαζόμαστε κάποιοι άνθρωποι, ξεχνάμε το προφανέ και δεν το δίνουμε σημασία. Ήταν ωραίο. Να πω λίγο. Αισθάνθηκα ε, λίγο awkward με το λόγο του. Ήταν πολύ. Ήταν πολύ έτσι συναισθηματικά φορτισμένο και αυτό μου βγάλε λίγο μια. Δεν ξέρω. ή ίσω ήταν προμελετημένο γιατί ξέρω ότι θα το πάρει και ήταν δηλαδή ψυλοπάρτα ας πούμε να σου μεταδώσει συναισθήματα και τέτοια ή ήταν πραγματικά φορτισμένος και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να το διαχειριστεί το οποίο μου έβγαλε πολύ awkward έτσι που το παρακολουθούσα δηλαδή πολύ έντονες εκφράσεις, πολύ... anyway ε... Joker, λοιπόν ε, και πάλι θα το ξαναπώ ε, απορώ πώ γίνεται έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα ακούω συνέχεια είναι... εντάξει Ερμηνιάρα για εκείνο όλοι τον παραδέχτηκαν okay. πως γίνεται λοιπόν μια ταινία που βασίζεται όλοι πάνω στο Βαγκίν να, μου, να λέει κάποιο Ερμηνιάρα για εκείνο αλλά δεν μου άρεσε ταινία <χω> δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αυτό, το πράγμα ρε παιδί μου είναι λίγο ξύμορο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται όταν μια ταινία είναι όλο για εκείνη να μην σου αρέσει η ταινία. Δηλαδή, εντάξει, ναι, σαφώ να μην σου αρέσει λόγω σεναρίου, λόγω και αυτά, αλλά όταν παραδέχεσαι την ερμηνεία κάποιου. Ε, πώς γίνεται να παραδέχεις την ερμηνεία, δηλαδή παραδέχεις την ερμηνεία ότι ήταν χαμάτος ας πούμε σε και τι δεν σου άρεσε να τον βλέπεις ας πούμε. Δηλαδή <laughs> <laughs> τι φάση. <laughs> είναι λίγο, περί... είναι λίγο ξύμορο ρε παιδί μου, είναι λίγο ψαχνόμαστε να βρούμε κάτι για να το πούμε. Γενικά νομίζω ότι το Joker ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία. Κυρίως είναι, ε, υπάρχουν σαφώ πολλέ ταινίε που έχουν ασχοληθεί με τα ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά εδώ τα δείχνει πολύ μπάμερα, παιδί μου. Και είναι όλο αυτό το διφορούμενο τελικά. Αν ήταν όνειρο αν, όνειρο, αν ήταν στη φαντασία του κάποια πράγματα. Τι ήταν φαντασία, Τι ήταν πραγματικότητα, Όλα αυτά ήταν λίγο. ήταν, ήταν, ωραίο, ήταν ωραίο γιατί ουσιαστικά νομίζω είναι ένα καλό πάτημα. Να αρχίσουμε σιγά να, σιγά, σιγά να απενοχοποιούμε κάποια πράγματα γενικά με τις ψυχολογικές ασθένειες. Γιατί στην τελική όλοι έχουμε κάτι που μας απασχολεί, όλοι έχουμε κάτι που βιώσαμε αρνητικό. Και, και βασικά θα το πω λίγο πιο απλά. Και μόνο που κάποιο θέλει να εξελίξει τον εαυτό του. Και αυτό είναι μια ψυχολογική διαδικασία που θέλει χρόνο και κόπο. Πω τα λέω έτσι Σάββατο πρωί εντάξει. Αν <laughs> με βλέπει και κανένας, τώρα θα έχουν φύγει όλοι και τελειώνουμε. Oh yeah, oh fuck yeah, oh, oh yeah, best picture of Oscars. Λοιπόν, το είχα πει, περίμενα 1917 εδώ πέρα, νόμιζα θα πάει πολύ safe bet, το ξαναλέω. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία δεν μας είχε συνηθίσει και πολύ έτσι στις, ε... Εντάξει, είχαμε κάποιε εξαιρέσει, αλλά οι περισσότερε ταινίε ήταν αυτό το κλασικό. Το OK, το πιάνουμε μεγαλ... όση μεγαλύτερη μερίδα θεατών μπορούμε. Οπότε γι' αυτό είχα πει ότι θα παιχτεί το 1917. Και είχα πει αν γίνει κάτι μεταξύ Joker και Parasite. Και παρόλο που το Joker μου άρεσε περισσότερο από το Parasite, θεωρώ ότι το Parasite αξίζει. Είναι, είναι, παιδιά, είναι τέτοιο. Το Parasite είναι. Ε, μόνο για τα, για τα συναισθήματα που σου βγάζει, γιατί η ταινία πηγαίνει, παίζει, πάρα, παίζει πάρα πολύ με το, κάθε φορά με το πώς είναι σκηνοθετημένη. Παίζει μεταξύ κομμωδίας, δράμα, θρίλερ, τα περνάει όλα. Νουάρ, είναι, είναι απίστευτο, είναι, είναι για σεμινάριο η ταινία, ειλικρινά, είναι για σεμινάριο, δηλαδή... Είναι, μέσα από τις, είναι νομίζω για μένα ταινία που τώρα δεν θα, τώρα, 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 τώρα δεν θα γίνει τώρα, αλλά κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στα επόμενα 10-20 χρόνια, όταν κάποιο θα πηγαίνει να σπουδάσει κινηματογράφο, αυτή η ταινία θα είναι ταινία που θα πρέπει να την έχει μελετήσει και να έχει δει στο πώ γράφεται ένα σενάριο, στο πώ κοινοθετείται μια ταινία. Σε αυτό το κομμάτι ήταν. GG. Επίση θα την ξαναδώ, είναι αλήθεια. Γιατί τότε την είδα, θυμάμαι, την είχα αφήσει, με είχε πάρει ο ύπνο. Αλλά όχι επειδή κουράστηκα, αυτό γενικά, την είχα δει αργά. Ε, δεν την είδα όλη. Αλλά ναι, δεν μου είχε αρέσει η ανατροπή που γίνεται. Παρ' όλα αυτά είναι μια ταινία που με κράτησε. Δηλαδή ήθελα να δω που θα με πάει, που θα με πάει τι θα μου πει. Και. Είχα πει ότι αν το δώσω στο Parasite θα γίνει μεγάλη ανατροπή και τελικά μπράβο, μπράβο τους. Όχι, το ξαναλέω, τα Όσκαρα αυτή τη χρονιά ήταν πήγαν εκεί που έπρεπε. Ήταν λίγο περίεργο. Και ξαναλέω για το καλύτερη ταινία δεν είχαμε πολλέ έτσι. είχαμε πολύ φλάτιν, δηλαδή τώρα το Moonlight, έτσι δεν λεγόταν. Ήταν ταινία αυτή τώρα για Όσκαρα, α πούμε. Το Shape of Water, ωραία ταινία, μου άρεσε και εμένα. Αλλά δεν είναι ταινίε που ε, θα έχουν τόσο τεράστιο impact στο μέλλον. Μόνο το Green Book μου άρεσε πάρα πολύ από τις τελευταίες δεκαετίες. Ποιο άλλο το είχε πάρει, το Revenant. Το Revenant ή το Birdman το είχε πάρει σαν καλύτερη ταινία. Καλά, αυτέ και οι δύο γενικά είναι ταινίε και αυτέ έτσι. Α, είπαμε όλα να 1917. Το 1917 ο ένα ξέρω εγώ έκανε αυτά τα μονόπλανα, α πούμε, στο Revenant και στο Birdman ήταν το στήλι του και πέρασε μετά, βγήκε το 1917 πάνω σε αυτό, το εξέλιξε ας πούμε, το πήγανε σε ένα πολεμικό μονόπλανο, μονόπλανα μάλλον, γιατί ήταν, εντάξει, όλο το, δεν ήταν ένα όλη η ταινία, εντάξει, αυτό θα ήταν, γυρνάμε θεατρικότητα, με μια θεατρικότητα μια ταινία, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και θα έπρεπε, ξέρετε, άμα ήταν μονόπλανο, μονο, για να το καταλάβουμε, μονόπλανο σημαίνει ότι θα έπρεπε να γυρίζεται όλη ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος με τη μία. Το οποίο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. <laughs> Είπαμε, αυτά τα έκανε Πρώτο ο Χίτσκοτ το είχε κάνει πολύ αυτό το πράγμα, που είχε μια θεατρικότητα τα έργα του. Και πάλι και εκεί έκανε σκηνέ που κρατούσαν, ξέρω εγώ. Ε, θυμάμαι πόσο έχει μάλιστα. Είχε το ρεκόρ ένα διάστημα. Έχει μια σκηνή που κάτω Ξέρω, 18 συνεχόμενα λεπτά, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Και φυσικά τον κράζανε το στούντο γιατί πλήρωναν τα ντερά του. Λέει πόσο φίλο να ξοδέψουμε ρε φίλε για να βγάζει εσύ να βγούμε το μονοπλάνο σου. Αλλά αυτή η θεατρικότητα που έχει ο Χίτσκο και είναι γαμάτι πραγματικά. Έχει κάτι... Και μου αρέσει πολύ γενικά η θεατρικότητα. Και εδώ είναι ώρα που εξελίχθηκε και με το. Ήταν στην αρχή το Μπέρντμαν το οποίο εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικό το μονοπλάνο εκεί πέρα. Και μετά στο. Ε, αχ, μπερδεύομαι. Ήταν πρώτα το Ρέφερν, είναι το Μπέρντμαν. Το Μπέρντμαν. Τέλο πάντων. Πάντω από τι ταινίε που βγήκαν τελευταία δεκαετία, το Green Book α πούμε θεωρώ ότι είναι μια ταινία που θα επηρεάσει γιατί είναι μια πολύ καλοφτιαγμένη ταινία για όλου. Και μου είχε αρέσει ιδιαίτερα, ούτε με τι τρελέ ανατροπέ, αλλά βλέπει μια ωραία ταινία, μια σωστά δομημένη ταινία που σε πάει. Από το... Είναι ένα ταξίδι, είναι και road movie, αλλά σε πάει από το Α στο ω ρε παιδί μου. Και δεν υπεραναλύει, δεν παίρνει θέση και είναι πολύ ωραίο. Αλλά εδώ με το Parasite έχουμε μπαμ. Έχουμε νομίζω, ξεκινάει η δεκαετία πολύ μπαμ ας πούμε. Και μπράβο τους. Και νομίζω και θα κλείσω με αυτό. Ξαναλέω, ο κινηματογράφο ε, πέρσι και φέτο περνάει είναι στη, στην τρελή ακμή του και μακάρι να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έχει συντελέσει αυτό, να πω την αλήθεια, για να πω έτσι και τη γνωμάρα μου, γιατί γουστάρω σαν Ελληνά να τη γνωμάρα μου. Νομίζω έχει συντελέσει, το, ε, έχει παίξει μεγάλο ρόλο το γεγονό ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με το σινεμά έχουν πάρει πολύ καλές βάσεις και αυτό βγαίνει αρχίζει και βγαίνει. Έρχεται δηλαδή η νέα γενιά σιγά σιγά και αυτό φυσικά έχει ξεκινήσει από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει. Βασικά, ξέρω εγώ, βγαίνει ένα inception κάποια στιγμή, το οποίο κάνει μια ατομή, ξέρω εγώ, στις περιπέτειες, στην φωτογραφία, σε όλα αυτά. Καλά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα μιας ταινές, έτσι υπάρχουν πόσες άλλες ταινές που πειράσαν. Και φτάνει σιγά 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 και όλοι αυτοί που ασχολούνται με το σινεμά έχουν μέσα, έχουν μέσα και το μοντέρνο που έχει μπει σε βάσει, ξέρω εγώ, με διάφορου σκηνοθέτε, αλλά έχει και το παλιό πλέον. Το οποίο έχει πολύ, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ, το έχω πει, είναι η φωτογραφία πλέον στι ταινίε είναι απίστευτη. Απίστευτη. Όλοι αυτοί λοιπόν που ασχολούνται με τη φωτογραφία, στο σινεμά πλέον, γιατί, γιατί, όλοι πάλι οι σκηνοθέτε γυρίζανε ρε παιδιά σε εξωτερικά, εξωτερικά γυρίσματα. Κάνανε. Δηλαδή δεν υπήρχε ταινία ξέρω, το 70 που να μην είχε εξωτερικό γύρισμα. Ό,τι και να γινόταν. Θα είχε σε ένα εξωτερικό γύρισμα. Άρα έχουν πολύ καλέ βάσει αυτό. Ω, ψέμα, το Άλλιν είχε. Το Άλλιν ειδικά που ήταν γυρισμένο είχε εξωτερικά γυρίσματα. Καλά, δεν είχε εξωτερικά γυρίσματα, αλλά είχε ένα κάμερο που ξέρω εγώ έπαιρνε μια κάμερα και εντάξει, σου είχε πλανάρα. Σου είχε για, για τα Άλλιν και σου είχε πλανάρα. Σου εκείνη τη φάση, ξέρω πού είναι το Άλεν, έτσι πίσω από τη Σιγκούνιου. Απ' μπροστά στη Σιγκούνιου, Με τη γλωσσίτσα. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, άρχισαμε να, να, να μιλάμε για σινεμά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Και το Σάββατο ε, ενδέχεται να είναι μεγάλο, οπότε σα αφήνω. Αυτό θα ανέβει στο Τελεβέζιο, Θα το ανεβάσω τώρα, θα το βάλω να ανέβει. Οπότε θα ανέβει σε λίγο. Να είστε καλά. Όσοι βλέπετε television, την άλλη εβδομάδα θα ανεβάσω βίντεο κανονικά με επιτραπέζια. Και συνεχίζουμε κανονικά με επιτραπέζια, ας πούμε. Οπότε μείνετε εκεί. Να είστε καλά, λοιπόν. Να έχετε ένα γραμμάτο Σαββατοκύριακο. Φιλούκια. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να παίζετε επιτραπέζια και να βλέπετε ταινίε και σειρέ. Σειρέ. Τι ώρα, σειρέ, να τα ξέχα. Πάλι. Αυτό κάνω το, αυτό το κλασικό πάντα. Πάω να κλείσω, αλλά εκεί με πιάνει λογοδιά. Σειρέ είχα πολλά χρόνια να ξεκινήσω και τώρα έχω φάει κόλλημα ξανά. Είδα, τελείωσα το The Office το οποίο ήταν καταπληκτικό. Ήθελα ένα sitcom, ήθελα λίγο κομμόδια. Τελείωσα και το Bojack Horseman το οποίο βέβαια είχα δει τι πέντε σεζόν. Τελείωσε, είδα τώρα και την τελευταία. Είχα, είχα δει και τη μισή την έκτη γιατί βγήκε έτσι. Και τώρα ψάχνω σειρά. Ξεκίνησα λίγο το Rick and Morty είναι αλήθεια, από το οποίο το βρίσκω FES. Αλλά ναι, τώρα θα πω λίγο σε κάτι πιο δραματικό είναι αλήθεια. Θα δω. Έχω το The Leftovers στο μυαλό μου. Θα δείξει. Αυτά. Φιλούκια. μιλάμε και για σειρέ, όσοι θέλετε εδώ, καναλάκι συμμετοχή. Πάντα ανοιχτό. Για podcast, για βίντεο και ό,τι γουστάρετε. Φιλούκια. Να βλέπετε, είπαμε, ταινίε, σινεμά και να περνάτε καμάτα Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.